η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και οι δυνατότητες διεξόδου για τις επιχειρήσεις αποτέλεσαν το αντικείμενο της πρώτης παρέμβασης και πρώτης επαφής του νέου Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Γιάννη Μασούτη, που συμμετείχε στη συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων την Τετάρτη το απόγευμα. Μια συνεδρίαση υβριδικού χαρακτήρα, με την έννοια πως ήταν η πρώτη μετά από πολλούς μήνες που έγινε διαζώσεις, με την παράλληλη συμμετοχή μελών της διοίκησης και του κυρίου Μασούτη μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη σύντομη τοποθέτησή του, ο κύριος Μασούτης, όπως και στις απαντήσεις που έδωσε στις τοποθετήσεις του Προέδρου κυρίου Δημητρίου και του Γρηγόρη Γκίκα αντίστοιχα από την παράταξη Ισχυρό Επιμελητήριο, αναφέρθηκε στο κύμα των ανατιμήσεων και στις επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα. Όλοι ελπίζουμε στην άμεση πάυση των εχθροπραξιών και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων. Αυτό, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι ένα θέμα που δυστυχώς δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει η χώρα μας, η Ελλάδα δηλαδή, από μόνη της. Είναι μέτρα που πρέπει να έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά. Επίσης όμως στην Ελλάδα θα χρειαστούν και επενδύσεις, ιδιαίτερα σε ανανεώσιμες πηγές. Και φυσικά, όπου δεν έχει υποδομές η Ελλάδα, σε δημιουργία χώρων αποθήκευσης της ενέργειας. Επίσης, αυτό που λείπει στην Ελλάδα, υπήρχε, αλλά δυστυχώς τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε επιχειρήσεις για ενεργειακά, είναι μακροπρόθεσμα συμβόλαια όσο αφορά στην ενέργεια. Αυτά πιστεύω ότι κάποια στιγμή που θα σταθεροποιηθεί πάλι οι τιμές της ενέργειας, θα διευκολύνουν πολύ τις επιχειρήσεις και τα κοινωνικά, ώστε να έχουν ένα σταθερό κόστος ενέργειας για να μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Έντονη αντιπαράθεση είχαν στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την παρέμβαση του κυρίου Μασούτη ο Γρηγόρης Γκίκας με τον Δημήτρη Δημητρίου με αφορμή τη διαδικασία πρόσληψης νομικού συμβούλου στο επιμελητήριο. Έχει πάρει η φίλη κυβερνητικής εφημερίδας η πρόσληψη και εσείς μέχρι και σήμερα που έχουμε 30 Μαρτίου δεν έχετε προβεί στη σύμβαση. Και όχι μόνο δεν έχετε προβεί στη σύμβαση, όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι μην ενεργείτε με καθεστωτικό χαρακτήρα και ότι το επιμελητήριο ως πρόεδρος λειτουργείτε με μια παρέα. Δεν είναι δικό σας το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ανήκει σε όλες τις επιχειρήσεις. Όταν η υπηρεσία έθεσε το ζήτημα, ο κ. Δασκαλόπουλος, ότι χρειάζονται δικηγόρο, κάναμε και πήραμε μία απόφαση. Έγιναν οι διαδικασίες και προσπαθείτε, με προβλήματα τα οποία εφεύρετε, εσείς και μια παρέα σας, να βάλετε τροχοπέδι σε κάτι το οποίο ζήτησε το επιμελητήριο να γίνει. Προσπαθείτε. Τα πρακτικά της Διοικητικής Επιτροπής, τα οποία σας στήριξαν μεν, αλλά όχι για τους λόγους που είπατε εκείνη την ημέρα, και τα οποία ζητάτε τώρα να τα υπογράψουν και δεν θα τα υπογράψουν. Στην Επιτροπή Ακύρωσης του Συμβουλίου Επικρατείας. Είναι μια διαδικασία που έχει πάρει έναν άλλον δρόμο. Εγώ, όπως είχα πει και στο προηγούμενο Συμβούλιο, προχώρησα στην υπογραφή, έγινε το ΦΕΚ, και σήμερα το επιμελητήριο έχει από χθες παραλάβει στα χέρια του την υποχρέωση να απαντήσει και να στείλει υλικό στην Επιτροπή Ακύρωσης του Συμβουλίου Επικρατείας, αναστολή, προκειμένου να αποφανθεί. Όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, κύριε Γκίκα, βγάλτε τα προσωπικά από τη μέση, δεν θα παίξουμε τη δικαιοσύνη. Τώρα, αν εσείς θέλετε να μας απειλείτε ότι θα μας πάτε εμένα και την παράταξή μας στα δικαστήρια, πηγαίνετε. Σας είπα και την πρώτη φορά, δεν φοβόμαστε. Στην αρχική του τοποθέτηση, ο κύριος Δημητρίου στάθηκε στην πρωτοβουλία στην οποία μετέχει το επιμελητήριο για την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους στα Γιάννενα. Γίνουν κάποια σοβαρά βήματα, όπως είναι η καταγραφή του τουριστικού προϊόντος του νομού μας, η καταγραφή των κλινών, η καταγραφή των επισκέψιμων χώρων, για να μπορείς να προσεγγίσεις, να πλησιάσεις για συζήτηση εταιρείες χαμηλού κόστους με πολλούς τρόπους, είτε με digital marketing, είτε με διεθνή διαγωνισμό, είτε tour operators, προκειμένου να επισκεφθούν την περιοχή.